YouTube. Λοιπόν, αυτές είναι οι πηγές υδατάνθρακα. Είναι γύρω στις 3.000 θερμίδες. Καλά, περιέχουν και κάποια πρωτεΐνη που θα πω σε λίγο για αυτά τα δύο. Αλλά ναι, όταν είμαι στο bulk, δεν μετράω ακριβώς με το MyFitnessPal. Ξέρω ότι θα φάω 200 γραμμάρια μουέσλι μαζί με βρώμη. Ξέρω ότι θα φάω 200 γραμμάρια μακαρόνια. Ξέρω ότι θα φάω 150 γραμμάρια από αυτά και ένα τέτοιο πακέτο. Και τα έχω μετρήσει μια φορά. Τρώω και δύο μερίδες φρούτα. Και ξέρω πόσες θερμίδες τρώω, γιατί το να τα βάζεις κάθε μέρα στο MyFitnessPal και να μετράς 5.000 θερμίδες δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, και ψυχικά και πρακτικά επιτεύξιμο, να το πω και έτσι. Τώρα, σχετικά με αυτά, γενικώς παλιά έτρωγα 3 γεύματα με κρέας. Έχω μειώσει, δηλαδή τρώω ουσιαστικά ένα γεύμα με αυγά, ένα γεύμα με γιαούρτι, ένα γεύμα με κρέας όντως και ένα γεύμα με πηγή πρωτεΐνης, αυτό εδώ, με λίγο τυρί, που συνήθως είναι φέτα, με τα παξιμάδια. Τα αμινοξέα τα παίρνω έτσι κι αλλιώς που χρειάζομαι. Τώρα, εμένα με νοιάζουν τα συνολικά γραμμάρια πρωτεΐνης που παίρνω στη μέρα μου, που είναι γύρω στα 2,5 με 3 γραμμάρια ανά σωματικό βάρος, δηλαδή είναι γύρω στα 300 γραμμάρια πρωτεΐνης. Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό να τρως όλα στα γεύματα με ζωική πρωτεΐνη όσο κάποτε πιστεύαμε. Βγαίνουν όλο και περισσότερες έρευνες που το δείχνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, προφανώς θέλω να έχω τα αμινοξέα μου, άρα και για θέμα υγείας νομίζω το κάνω λίγο περισσότερο, να έχω τη σαλάτα μου μέσα στη μέρα, άρα για όλους τους λόγους βολεύει. Και άλλος ένας λόγος που σίγουρα βολεύει αυτό είναι ο οικονομικός, γιατί προφανώς τα κρέατα έχουν 7 με 8 ευρώ το κιλό, ενώ αυτά εδώ έχουν γύρω στα 4 ευρώ το κιλό νομίζω και τα 2, άρα είναι και αυτός λόγος, ειδικά όταν τρως πολύ φαγητό. Αποτελούνται από βρώμη κυρίως, σιτάρι, λίγη ζάχαρη και γενικώς είναι από φυτικές πρωτεΐνες, δηλαδή λέει πρωτεΐνη αρακά, αλλά είναι υγιεινά πράγματα. Αυτά εδώ τα κρυθάρια στην αρχή νομίζω ότι δεν τα χώνευα πολύ καλά και φαινόταν, δηλαδή αν πας τουαλέτα ποτέ και τα κόπρανά σου είναι λαδί, σημαίνει ότι κάτι δεν χωνεύει σωστά, δηλαδή χρώμενο. Παρ' όλα αυτά τώρα δεν έχω κανένα θέμα, πιστεύω στην ποσότητα που τα τρώω, 150 γραμμάρια, δεν έχω μεγάλο θέμα, άρα συνεχίζουμε έτσι. Και ναι, αυτό είναι ένα update για τη διατροφή μου, δεν θα μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, δεν αλλάζω πολλά πράγματα, απλά κοιτάω να τρώω 2,5 με 3 γραμμάρια πρωτεΐνης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κάνουν bulk, αλλά συνήθως βάζουν πάρα πολύ υδατάνθρακα και εγώ το έκανα αυτό παλιά και κρατάνε την πρωτεΐνη ψιλοχαμηλά. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αν είσαι natural, κοντεύεις στο γενετικό σου ταβάνι, πρέπει να είσαι αρκετά ψηλά σε πρωτεΐνη, ακόμη και στο bulk. Και υπάρχουν και έρευνες που έχουν δείξει ότι υπήρχαν άτομα που ήταν σε πλεόνασμα, αλλά επειδή δεν έτρωγαν αρκετή πρωτεΐνη, δεν βάζαν μυϊκή μάζα και βάζαν απλά λίπος. Άρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική πρωτεΐνη και ναι, αυτά. Και ναι, πάω να κάνω meal prep. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι 9 μήνες σε θερμιδικό πλεόνασμα και είναι οι καλύτεροι 9 μήνες που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, για τα 8 χρόνια που γυμνάζομαι, η πρόοδος που έχω δει είναι απίστευτη. Πολλοί λένε ότι μετά τα 5 χρόνια, αν είσαι φυσικός, δεν κάνεις gains. Αλλά αυτό νομίζω δεν ισχύει. Νομίζω υπάρχουν οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι που κάποιος δεν βλέπει gains. Είναι ένα, ανασφάλεια. Όλοι έχουμε δει αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν cut για να βγουν γραμμωμένοι το καλοκαίρι και ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι κάνουν 2 μήνες απότομο cut, ίσως χάσουν και λίγο μυϊκή μάζα παράλληλα. Μετά είναι άλλους 3-4 μήνες σε ισοζύγιο ή ακόμη και σε θερμιδικό έλλειμμα. Άρα ουσιαστικά 6 μήνες από τους 12 είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι και το καλύτερο για να χτίσει μυϊκή μάζα. Άρα προφανώς κάθε καλοκαίρι είναι ίδιοι και επίσης μπορεί να έχουν και κάποιους μήνες μέσα στο χειμώνα οι οποίοι είναι μέσα στο στρες, από τη δουλειά ή από την εξεταστική ή από το οτιδήποτε και είναι και αυτό ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί τη μυϊκή υπερτροφία, δηλαδή το στρες, αν και δεν έχω αναφερθεί ποτέ στο παρελθόν, είναι εξίσου σημαντικό με το πλεόνασμα, εντάξει, η ψυχική σου κατάσταση, πώς βρίσκεται. Άρα ναι, αυτός είναι σίγουρα ένας λόγος, ανασφάλεια. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλουν να είναι σε πλεόνασμα, αλλά δεν έχουν χρόνο και αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές και δεν είναι ότι δεν έχεις χρόνο, είναι απλά ότι δεν είναι προτεραιότητά σου, δηλαδή
Δεν ξέρω αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από αυτό το πράγμα, αλλά ακόμα και 12 ώρες να δουλεύεις, αν είσαι σε μια δουλειά στην οποία σου επιτρέπει να φας, που πρέπει, είναι δικαίωμά σου να μπορείς να φας μες τη δουλειά, έστω ένα τέταρτο, και να μπορείς να φας και πριν τη δουλειά προφανώς όταν ξυπνήσεις και να ετοιμάσεις και κάποια γεύματα, προλαβαίνεις να φας τις αμύδες που πρέπει. Απλά αυτό ναι, δεν είναι προτεραιότητά σου και δεν είναι κακό. Το bodybuilding μπορεί να είναι λίγο ψυχρό από αυτή την άποψη, ότι θα πρέπει να πεις όχι σε κάποια πράγματα, όπως μερικές φορές να βγεις με τους φίλους σου ή το οτιδήποτε, θα πρέπει να ξοδέψεις κάποιο παραπάνω χρόνο στο να φας το φαγητό. Και δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, αλλά μην το ρίχνεις πάνω σε άλλα πράγματα. Το ότι δεν μπορείς να χτίσεις μυϊκή μάζα, είτε ο άλλος ότι είναι μεγαλύτερος από σένα επειδή παίρνει αναβολικά, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι απλά ότι είναι προτεραιότητά του και έκατσε και έφαγε. Και δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Έχω πέσει και εγώ θύμα και των δύο καταστάσεων. Απλά ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Και ναι, πλέον ξέρω τις προτεραιότητες μου, ξέρω τι θέλω και ξέρω τι πρέπει να κάνω για να φτάσω εκεί που πρέπει. Απλά αυτό. Πολλοίς κόσμος θέλει το αποτέλεσμα, θέλει να φτάσει εκεί, αλλά όταν δει τι πρέπει να κάνει για να φτάσει εκεί πέρα, είτε τα παρατάει, είτε αρχίζει και ρίχνει αλλού τις ευθύνες ή το οτιδήποτε. Και καλύτερα να μην το κάνεις αυτό, καλύτερα να είσαι σωστός στον εαυτό σου, αληθινός, και να μην προσπαθείς να κρυφτείς. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Προπόνηση push. Τους τελευταίους 2,5 μήνες τρέχω αυτό εδώ το rotation. Θα παρατηρήσετε στο βίντεο ότι κάνω πολλές ασκήσεις για στήθος και λίγες ασκήσεις για ώμους που δεν θα το συνιστούσα σε κανέναν εκτός αν είναι σαν και εμένα. Το πρόγραμμα είναι κομμένο και ραμμένο στα δικά μου δεδομένα και το τι χρειάζομαι. Γιατί αν με παρατηρήσεις, ειδικά από το πλάι, έχω πολύ μεγάλους ώμους και πολύ μικρό στήθος. Άρα θέλω να εστιάσω εκεί. Μία τεχνική που χρησιμοποιώ είναι ότι ξεκινάω με μία άσκηση στην βραχημένη θέση. Δεν πλησιάζω κοντά στην αποτυχία, δεν πιέζομαι πολύ, ίσα-ίσα να αποκτήσω pump και να νιώσω καλά το στήθος μου. Αυτό βλέπω ότι με βοηθάει πολύ στις επόμενες ασκήσεις που όντως ζορίζομαι, στο να λειτουργήσει καλά το στήθος και να το ελέγξω, να ελέγξω την κίνηση με το στήθος μου και όχι με άλλες μυϊκές ομάδες. Έχω δύο push και στα δύο ξεκινάω με δύο παραλλαγές τύπου επικλινή πιέσεις. Η λογική πίσω από τις επικλινές πιέσεις είναι ότι μπορείς να, θεωρητικά τουλάχιστον, να εστιάσεις περισσότερο στην άνω μοίρα του στήθους. Κάτι που θέλω να κάνω, γιατί με τα χρόνια πάντα εστίαζα πρώτη άσκηση να κάνω ίσιο πάγκο ή ίσους αλτήρες, και έχω παρατηρήσει ότι το κάτω στήθος μου είναι πάρα πολύ πιο αναπτυγμένο από το πάνω στήθος. Αυτό μπορεί βέβαια να είναι και γενετικό, δηλαδή δεν εξαρτάται μόνο από την προπόνηση που κάνεις. Παρ' όλα αυτά δεν χάνω κάτι με το να δοκιμάζω πράγματα και να δω τι λειτουργεί και τι όχι. Κάτι άλλο που εστιάζω συγκεκριμένα σε αυτήν την άσκηση που δεν το έκανα στο παρελθόν είναι να λυγίζουν πολύ οι αγκώνες μου. Στο παρελθόν απλά σκεφτόμουν το βάρος, σκεφτόμουν να μετακινήσω το φορτίο από το α στο β μέρος και δεν σκεφτόμουν το στήθος μου σε τι εύρος κίνησης βρίσκεται. Όσο περισσότερο μπορείς να λυγείς τους αγκώνες σου, τόσο περισσότερο διάταση θα κάνει το στήθος συνήθως. Άρα αυτό προσπαθώ να κάνω και επίσης προσπαθώ να έχω έλεγχο σε όλες τις φάσεις της κίνησης. Συνεχίζοντας το Smith, δεν χρειάζεται να σκέφτομαι πολλά πράγματα. Η κίνηση γίνεται από μόνη της από το μηχάνημα. Εγώ σκέφτομαι απλά να σπρώχνω το βάρος προς τα πάνω. Και κάτι άλλο που εστιάζω το τελευταίο διάστημα είναι να αφήνω λίγο το Smith να πέφτει πάνω στο θώρακά μου, προφανώς με έλεγχο, για να αυξήσω λίγο παραπάνω το εύρος κίνησης. Αυτό απλά με προσοχή και να έχεις την ευληγησία να το κάνεις, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια ευληγησία στους ώμους και δεν μπορούν όλοι να πάνε μέχρι τέρμα κάτω. Αν έχεις την ευληγησία, καλώς. Αν δεν έχεις την ευληγησία, μην το προσπαθήσεις. Και ναι. Ο όγκος προπόνησης στο στήθος έχει ανέβει προφανώς. Πέρσι έκανα 6 set, τώρα τα έχω ανεβάσει στα 8 με 10 και βλέπω ότι προοδεύω. Και γενικώς αυτό που έχω παρατηρήσει με τον όγκο προπόνηση είναι ότι διαφορετικές μυϊκές ομάδες συνήθως θέλουν και διαφορετικό όγκο προπόνησης. Και μάλλον στο στήθος είμαι λίγο περισσότερο στο μέτριο όγκο προπόνησης. Αν πούμε ότι ο λίγος όγκος προπόνησης στα τετρακέφαλα είναι 6 set, τα 8 με 10 set θα έλεγα ότι είναι μέτριος όγκος προπόνησης. Προφανώς δεν είναι την εβδομάδα, κάνω 2 φορές ανά 8 μέρες, άρα είναι γύρω στα 16 με 18 set, ανάλογα και την προπόνηση.
αλλά είναι ο περισσότερος όγκος προπόνησης από όλες τις μικρές ομάδες. Το καλό με το σπότερ είναι ότι αν ξέρει να σε σποτάρει, μπορεί να σε βοηθήσει όσο χρειάζεται, ώστε να μην κολλάει μπάρα και να γίνεται απλά πιο αργή επανάληψη. Δηλαδή δεν πρέπει ούτε να σου δίνει πάρα πολύ για να σου παίρνει με τη μία όλο το βάρος, ούτε να σου δίνει πολύ λίγο ώστε να κολλάει μπάρα. Το σωστό συνδυασμό με το σωστό σπότερ, άμα το επικοινωνήσεις, θα έχεις πολύ καλά αποτελέσματα στις πιέσεις σου. Συνεχίζουμε αυτό εδώ το μηχανηματάκι. Έχω πει σε προηγούμενο βίντεο ότι δεν έχει το καλύτερο προφίλ δύναμης, άρα δεν θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο για μυϊκή υπερτροφία. Γι' αυτό κιόλας το έχω τρίτο σε σειρά, που έχω ήδη κουραστεί αρκετά. Ο λόγος που κάνω αυτό το ωραίο μηχανηματάκι είναι ότι έχει αυτή εδώ την κλειστή λαβή και μπορώ να εστιάσω πάρα πολύ στο πάνω στήθος. Δηλαδή, ο συνδυασμός της κλειστής λαβής και της πορείας του μηχανήματος που πάει από έξω προς τα μέσα μπορούν να δώσουν πολύ έμφαση στις μυϊκές ίνες του άνου στήθους, και αν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ανατομικά τις μυϊκές ίνες του κάτου στήθους, θα βλέπαμε ότι δεν έρχονται σε καθόλου σύσπαση. Άρα ουσιαστικά απομονώνεις, να το πω και έτσι, όσο περισσότερο γίνεται το άνω στήθος. Όταν ξεκινάς την κίνηση, θες ο αγκώνας σου να είναι ήδη πίσω από τον ώμο σου. Πολλοί ξεκινάνε την κίνηση και ο αγκώνας είναι στην ίδια ευθεία με τον ώμο. Αυτό δεν θα φέρει σε μεγάλη διάταση το στήθος. Άρα θες να μετακινείς το κάθισμα όσο χρειάζεται, είτε πάνω είτε κάτω. Και αν μετακινείται και το μαξιλάρι που ακουμπά στην πλάτη σου, που σε αυτό το μηχάνημα συγκεκριμένα γίνεται, να το φέρεις μπροστά, ακόμα καλύτερα. Θα φέρει σε πολύ μεγαλύτερη διάταση το στήθος που το θες. Και από ό,τι βλέπεις, κάνω μισές επαναλήψεις μέχρι να φτάσω στην αποτυχία, για να έχω τα περισσότερα ωφέλη που μπορώ. Σε αυτό το σημείο, όσο περίεργο και να ακούγεται, πάω και εμένα στην τουαλέτα για κατούριμα. Πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, βλέπω τα ούρα μου και είναι κίτρινα. Αυτό σημαίνει ότι έχω αφυδατωθεί. Ο συνδυασμός της προπόνησης και της ζέστης με έχει φέρει σε μεγάλη αφυδάτωση. Άρα καλό είναι να το κοιτάς και εσύ και να πίνεις αρκετό νερό στην προπόνηση. Αν τα ούρα σου είναι κομπλέ, καλώς. Αλλά άμα βλέπεις ότι είναι αρκετά κίτρινα, κάνε ένα μικρό διάλειμμα, πιες νερό και συνέχισε την προπόνηση. Καλύτερα να μην τραυματιστείς παρά να είσαι 5 λεπτά περισσότερο στο γυμναστήριο. Κανονικά πριν από αυτήν την άσκηση είχα ένα fly variation σε τροχαλία. Παρ' όλα αυτά το παρέλειψα γιατί είχα αργήσει αρκετά. Έχει πάρα πολύ κόσμο στο γυμναστήριο και δεν είχα τον άφθονο χρόνο να κάνω την προπόνηση. Άρα παρέλειψα την άσκηση. Είχα αρκετό ήδη ερέθισμα στο στήθος μου. Εντάξει, δεν μ' αρέσει ούτε να παραλείπτω ασκήσεις, ούτε να αλλάζω τη σειρά των ασκήσεων, ούτε να αλλάζω τις ασκήσεις. Δεν αλλάζω ποτέ τις ασκήσεις βασικά, αλλά επειδή δεν είχα αρκετό χρόνο, προτίμησα να παραλείψω αυτή την άσκηση και να πάω στους ώμους. Εκτάσεις αγκώνες σε τροχαλία, κλασική κίνηση, την έχω ξαναδείξει πολλές φορές. Βλέπω άτομα να μην γέρνουν, είναι ευθεία εντελώς και δεν θα λέγω ότι είναι το καλύτερο. Πιστεύω ότι αν γύρεις λίγο, θα φέρει σε μεγαλύτερη διάταση τον δελτοειδή που το θες κιόλας. Επίσης βλέπω άτομα να μην πηγαίνουν προς τα έξω το χέρι τους, το πηγαίνουν τέρμα πάνω, προς τα πάνω. Και αυτό ουσιαστικά πιάνει πολύ περισσότερο το τραπεζοειδή. Κουνάς τον φορτίο με το τραπεζοειδή και όχι με το δελτοειδή. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι θέλω να φέρω το χέρι μου προς τα έξω και όχι απλά προς τα πάνω. Προφανώς στις τελευταίες επαναλήψεις που θα φτάνει σε αποτυχία ο δελτοειδής, ίσως χαλάσει τεχνική και το χέρι σου έρχεται περισσότερο προς τα πάνω, αλλά τουλάχιστον στις αρχικές επαναλήψεις θες να κρατήσει καλή την τεχνική. Παλιά, αφού το έφτανα στην αποτυχία στις ολόκληρες επαναλήψεις, έκανα μισές. Τώρα αυτό που κάνω είναι ότι βάζω λίγα παραπάνω κιλά και κάνω ένα drop set με μισές επαναλήψεις στη διάταση. Αυτό για λίγο παραπάνω ερέθισμα. Είναι δύο set, δεν δημιουργεί τόσο μεγάλη κόπωση γιατί είναι απομονητική άσκηση, είναι εύκολη, άρα δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην το κάνω. Τελειώνω με τρικέφαλα, εκτάσεις πάνω από τον ώμο για να χτυπήσουμε πρώτα το μη στη διάταση. Με αυτή εδώ την μπάρα, την ίσια, γενικώς είναι πολύ καλή άσκηση για να υπερφορτώσει τα τρικέφαλα και έχει και πολύ καλό εύρος κίνησης. Παρ' όλα αυτά δεν είναι για άλλους τους ανθρώπους, δηλαδή αν είσαι άνθρωπος που σε πονάνε οι αγκώνες σου γενικώς και έχεις tennis elbow, να το πω και έτσι, θα έλεγα ότι δεν είναι η καλύτερη άσκηση. Μπορεί να δημιουργήσει πολλές οριζόντιες ροπές στην άρθρωση του αγκώνα και να σε πιάσουν πόνοι. Δηλαδή θα προτιμούσα να μείνω σε μονοχερική. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν είχα ποτέ θέματα με τον αγκώνα μου και νιώθω πολύ καλά αυτή την άσκηση. Σίγουρα χαλάει λίγο η τεχνική στις τελευταίες επαναλήψεις. Στις ασκήσεις χεριών, δικέφαλα-τρικέφαλα, κάνω τρία σετ στη κάθε άσκηση και το πρώτο σετ είναι το βαρύ σετ. Τα χέρια είναι μια μυϊκή ομάδα που δεν μεγαλώνει τόσο γρήγορα και δεν θα φανεί τόσο πολύ δύναμη στις επαναλήψεις. Π.χ. στο top set, για να κάνεις ένα περισσότερο rep, θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το back off. Είναι λογικό, είναι άσκηση απομονητική. Άρα εστιάζω πάρα πολύ
στο back off να προσπαθήσω να κάνω παραπάνω reps ή να βάλω παραπάνω κιλά. Το top set, αν μου βγουν ίδια κιλά, ξέρω το λόγο που συνήθως γίνεται αυτό. Δηλαδή πολλούς βλέπω να απελπίζονται επειδή κολλάνε στο top set στα χέρια, που είναι άκρος φυσιολογικό. Μία άλλη τεχνική progression που έχω δει από ανθρώπους είναι ότι δεν πιέζουν στην αποτυχία το top set στα χέρια, κρατάνε μία ή δύο επαναλήψεις πριν και εστιάζουν περισσότερο στο back off, που πιστεύω ότι είναι και αυτή μία πολύ καλή τεχνική για να προδεύσεις. Τελειώνω με kickback στη τροχαλία, μία λίγο παρεξηγημένη άσκηση. Γιατί κάνω αυτή την κίνηση είναι περισσότερο επειδή μπορώ να δουλέψω λίγο παραπάνω τη σύσπαση, που δεν πιστεύω ότι είναι κάτι λάθος από τη στιγμή που έχω κάνει πρώτα μία άσκηση στη διάταση στην αποτυχία και έχω δουλέψει καλά το μη. Επειδή ο αγώνας έρχεται πίσω από τον ώμο, είναι η μόνη παραλλαγή που μπορείς να δουλέψεις στην τέρμα σύσπαση του μη. Δεν γίνεται σε καμία άλλη παραλλαγή. Θα προτιμούσα καλύτερα να έχω μία άσκηση στην οποία ο αγώνας μου είναι λίγο πιο σταθερός. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το γυμναστήριο δεν έχω τέτοια επιλογή. Επίσης, κανείς δεν είναι τέλειος. Και γι' αυτό βγάζω τον εαυτό μου βίντεο συνέχεια για να μου θυμίζω ότι είμαι άνθρωπος. Και παρατηρώ κιόλας ότι όταν φτάνω στην αποτυχία, λυγίζω αρκετά το καρπό μου. Δηλαδή, χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο το πύχη. Γι' αυτό το να βγάζεις βίντεο είναι πολύ καλό. Και δυστυχώς δεν βλέπω βασικά κανένα να βγάζει βίντεο τα σετ του. Λοιπόν, αυτό είναι το physique. 9 μήνες bulk. Μέσο όρο έχω 114 κιλά. Κάποιες μέρες είμαι λιγότερο, κάποιες μέρες περισσότερο, ανάλογα και τι προπόνηση έχω κάνει και το φαγητό που τρώω, ειδικά στο off-season παίζουν μεγάλες αποκλίσεις. Θα κλείσουμε κάτι θετικό. Τα πρώτα 2 χρόνια που γυμναζόμουν νόμιζα ότι έχω πολύ κακά τρικέφαλα. Και από ό,τι φαίνεται είναι από τις καλύτερες μυϊκές μου ομάδες, δηλαδή ο μυς δεν είναι πολύ χαμηλά και μπορεί να μπει πολύ κρέας. Άρα ποτέ μη λες ποτέ και ποτέ μη σταματάς και υπάρχουν τρόποι. Απλά προφανώς πρέπει να ψαχτείς. Λοιπόν, αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Sub, like, see ya!